Τέλος μεγάλη νίκη κατά την 21η αγωνιστική. Σημείωσε και η Καλιθέα που με το 0-1 επί τη Παναχαϊκή στην Πάτρα βρέθηκε στην 13η θέση. Το νικητήριο τέρμα τη αναμέτρηση σημείωσε στο 52 ο Κατσικογιάννη έπειτα από πάσα του Ατματζίδη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα τη 21η αγωνιστική. Εθνικός γαζορου πανσεραικος Πανσεραϊκό 0-1, ηρακλη απολλων 01, Μπίρνη 1 Φωκικό Νίκη Βόλου 2 Θρασίβουλο Λάρισα παναχαικη Παναχαϊκή Καλιθέα καβαλα Καβάλα Εργοτέλη 0-0. Πανετολικό αναγέννηση, επανομή 4-1, Ολυμπιακό Βόλου αναγέννηση, Γιανιτσόν 1-0, Δόξα Δράμα, Πιερικό 2-0 και Καλονί Ηρακλή Ψαχνών 2-1. Στην βαθμολογία, μόνο πρώτο βρίσκεται πλέον ο Απόλυνο Μπίλη με 51 βαθμού, δεύτερο ο Εργοτέλη με 50, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακό Βόλου με 49 βαθμού και στην τέταρτη η Λάρισα με 46. Πιο κάτω, Πανσεραϊκό 45-44 στο Δόξα Δράμα και Νίκη στου 43 Πανετολικό Ηρακλή Καλονί. Στου 42 είναι ο Ηρακλή Ψαχνών και πιο κάτω είναι η Καβαλα με 40. Στου 35 η Καλιθέα, στου 30 ισοβαθμούν, Πιερικό και Εθνικό Γαζόρου. Στη 16η θέση βρίσκεται ο φωγικό με 28. Πιο κάτω είναι η Αναγέννηση Γιάννη Τσόλ με 27. Στου 24 βρίσκεται η Παναχαϊκή, στου 21 ο Φρασίβρου, στου 18 ο Βίζοντα Μεγάρων. Και τελευταία η Αναγέννηση Επανομή με 14. Και δεν μπορούμε να χάνουμε. Δεν μπορούμε να χάνουμε από ανύπαρκτε ομάδε. Με το Μουσταφίδη και με τον Τσουτσουνίδη. Δεν μπορούμε τίποτα.